Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ιστορίες με Αγρίους. Λοιπόν, στα επόμενα 10 λεπτά θα σας πω μια ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι μια αστεία ιστορία. Μπορείτε να γελάσετε, άμα θέλετε εννοείται, να νευριάσετε, να κλάψετε, να συγκινηθείτε. Ό,τι κάνετε, ό,τι γουστάρετε το κάνετε. Είμαστε ok με αυτό? Ωραία, επίσης για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να μου μιλήσετε, όποιος θέλει, να μου πει κάτι, να με βρήσει, θα το ήθελα, όχι, αλλά whatever. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε ελεύθεροι για 10 λεπτά, είμαστε ok. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Περίμενα χειροκρότημα, αλλά στα αρχίδια σας. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, να πω για αρχή, ότι είναι ψεύτικη. Ελένη. Λοιπόν, σε αυτήν την ιστορία θα ακούσετε πάρα πολύ τη λέξη τρελός. Okay, δεν θέλω να παρεξηγήσω αυτή τη λέξη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι τη λέω χαϊδευτικά, αλλά αυτός είναι τρελός, όπως θέλετε στην παρέα σας, ή ο τρελός του χωριού. Okay. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή αυτή η ιστορία θα ανέβει στο ίντερνετ, κορνάρω να παίξω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Επειδή αυτή η ιστορία θα ανέβει στο ίντερνετ, μπορείτε να την απολαύσετε τώρα και να πάτε μετά στο YouTube που θα ανέβει και να γράψετε cancel, cancel. Και έτσι μπορεί κάποια στιγμή να γαμίσετε. Λοιπόν. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος είναι ότι μπορείτε να σταματήσετε να είστε pushyholes και να προχωρήσουμε. Πρέπει να το πεις με προφορά αυτό, pushyholes. Έτσι σβήνω τα κεριά στο σπίτι μου, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την πλατεία Χαλανδρίου. Στην πλατεία Χαλανδρίου, ρε παιδί μου, πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια. Τι εννοώ φοιτητικά χρόνια? Όταν οι συμφοιτητές μου, ας πούμε, ρε παιδί μου, πηγαίνανε το πρωί για καφέ στη σχολή και το βράδυ στο Σοσιαλίστα. Γεωπονικό. Υπάρχει. Πού είναι? Εσύ δεν είσαι γεωπονικό? Υπάρχει ακόμα το Σοσιαλίστα? Δεν έχεις ιδέα, στα αρχίδια. Δεν υπάρχει, Γαμώ το κελεπούρι, αυτό το Σοσιαλίστα είναι πολύ καλό. Ένα κλαμπ ήταν που κόλλαγε κονδυλώματα με το που έμπαινε. Μην αγχώνεστε. Όσο κάνανε αυτό οι συμφοιτητές μου, ρε παιδί μου, εγώ πήγαινα, δούλευα όλη μέρα και μετά πήγαινα στην πλατεία Χαλανδρίου και έπινα μπύρες. Όχι μόνος μου. Δεν είμαι εγώ ο τρελός της ιστορίας. Έπινα μπύρες με παρέα, επειδή μαράζαμε εκεί πέρα, πίναμε μπυρίτσες, μιλάγαμε, γελάγαμε, άμα παίρναγε σε ψηρίζαμε. Τι. Ποιο θα παθώ. Και από την πλατεία Χαλανδρίου έχω πάρα πολλές ιστορίες. Θα πω αυτήν γιατί είναι λιγότερο παράνομη. Και φίλε μου, εσύ που κοιτάς από το σπίτι σου και είσαι σε φάση. Είσαι από το Περιστέρι και σκέφτεσαι καλά, ρε μαλακά, πλατεία Χαλανδρίου, σιγά, ρε μαλακά, βόρεια προάστια είστε, σιγά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα αναγκαστείς να την ακούσεις, γιατί εγώ κρατάω ένα μικρόφωνο και εσύ κρατάς έναν μπάφο. Λοιπόν. Η πλατεία Χαλανδρίου είχε διάφορους τρελούς. Πληθυντικός, ναι, ήταν πολύ τρελή. Είχαμε διάσημους τρελούς. Τον ξέρετε τον Μπρέκα? Ελάτε να τα πάρετε αυτόν. Από το Λούμπεν, τον ξέρετε όλοι, μαλάκες, πραγματικά. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, αλλά ο γιος του Πρέκα είναι τρελός. Okay, οπότε είχαμε το γιο του Πρέκα σαν τρελό, ρε παιδί μου, στην πλατεία. Δεν τον συμπαθούσαμε όμως πάρα πολύ, γιατί ήταν επιθετικός. Okay, και πάντα φοβόμαστε ότι μια μέρα θα μαζέψει 1000 μπουκάλια μπύρας, ρε παιδί μου, σε μια γωνία της πλατείας και θα μας κάνει με πολυβόλο, ελάτε να τα πάρετε. Και δεν ψινόμασταν. Είχαμε ακόμα έναν τρελό, που δεν θα αναφέρω το όνομά του για να δημιουργήσω ίντριγκα. Ο οποίος ήταν πολύ κινηματογραφικός, ρε παιδί μου. Κυνηγούσε 14χρονα με ένα ρόπαλο. Okay, αλλά το έκανε κινηματογραφικά, ρε παιδί μου. Ήταν 4 ώρα το βράδυ σε στενά, ας πούμε, και πεταγόταν μέσα τους θάμνους, φώναζε Χρυσή Αυγή και κυνηγούσε 14χρονα. Okay. Το περίεργο με αυτόν τον τύπο είναι ότι τον έχουν δει πάρα πολλοί κόσμο, ρε. Συνέχεια τον δέρνανε. Ακούγαμε κάθε μέρα κάποιον τον δέρνανε. Άμα πας σε πλατιακούς, στην πλατεία Χαλανδρίου και πεις, τον τάδε τον ξέρεις. Ναι, ρε, τον έχουμε δει 3 φορές. Hey, φάει, φάει. Και ένας φίλος μου έβγαλε μια θεωρία ότι η ούλτη αυτού του τύπου. Η ούλτη για τους λίγους, είναι να έχει ξυλοχωρητικότητα. Αυτή ήταν η ούλτη, γινόταν τάγκ και έτρωγε και δεν τον ένοιαζε. Συνέχιζε. Α, το κατάλαβα τώρα με την ούλτη. Λολάκι, παίζουμε. Λολ, όχι, δεν παίζεις. Okay. Έχει κάποιο που κοιτάνε σφασί, τι λέει, είναι μαλακά στο τύπο. Τι γλώσσα μιλάει, μπήκαν οι υπότιτλοι. Λοιπόν. Όμως ο τρελός της πλατείας Χαλανδρίου, το σήμα κατά τεθένε, ρε παιδί μου, της πλατείας Χαλανδρίου, ήταν ο Σαμ. Okay. Ο Σαμ, παρόλο που ήταν non-verbal, οριακά, είχε δύο εκφράσεις που έλεγε πάντα. Για την ακρίβεια, δύο sound effet μεταξύ μας. Okay. Το ένα ήταν το «Έχεις ένα τσιγαρό» και το άλλο ήταν το «Αυτό». Κυκλοφορούσε στην πλατεία και έκανε
Και ένας φίλος μου είχε βγάλει μια θεωρία ότι ο Σαμ δεν είναι τρελός, αλλά θυμάστε το επεισόδιο στον Μπομπ Σφουγγαράκι που πάει στο βυθό-βυθό κάτω και μιλάνε έτσι, που είναι σφασιγιά σου, Μπομπ Σφουγγαράκι. Το θυμάστε αυτό το επεισόδιο. Ο φίλος μου έλεγε λοιπόν ότι ο Σαμ ήταν από εκεί απλά, ρε παιδί μου. Και απλά εμείς δεν τον καταλαβαίναμε, ωραία. Η ιστορία του Σαμ δεν ξέρω αν είναι αληθινή, αλλά είναι ότι ήταν μεταλλάς, παλιά ρε παιδί μου, πριν κάποιες δεκαετίες, και ήταν γενικά το pretty boy, ρε παιδί μου, της πλατείας. Ήταν δημοφιλής στο Χαλάνδρι, έτσι μεταλλάς, αλητία, ρε παιδί μου, κυκλοφορούσε κτλ. Αλλά έπινε πάρα πολλά ναρκωτικά και όταν μπήκε στρατό, αποτρελάθηκε. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχει σημασία. Πριν κάποια χρόνια, εντωμεταξύ, έφυγε από τη ζωή ο Σαμ, γιατί είχε διάφορα προβλήματα υγείας, αλλά φήμες λένε ότι έφυγε πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τα τελευταία του λόγια ήταν. Ωραία. Και μπαίνουμε στην ιστορία λοιπόν, όπου είμαι εγώ με την παρέα μου στην πλατεία Χαλανδρίου και είναι ένα κλασικό βράδυ που, που σου λέει ο φίλος σου το τσιγάρο και φεύγουμε. Και περνάνε 10 χρόνια και είσαι στην ίδια πλατεία με τον ίδιο φίλο και ο φίλος σου λέγεται George Karelias. Οπότε είμαστε εκεί και αράζουμε, ρε παιδί μου, πίνουμε τις μπυρίτσες μας, τα λέμε κτλ. Δίπλα μας είναι μια παρέα πλατιακών, τους ξέραμε και αυτούς. Και υπάρχει και ένας man, okay. Φανταστείτε έναν ρακένδιτο τύπο, μακρύ, βρώμικο μαλλί, μούσια, ψηλό άστεγο, τα εμπίτε, το πούμε. Okay. Ο οποίος έρχεται, σε παρέρχεται σε εμάς και μας λέει Αττικής. Okay. Πάει δίπλα στη δίπλα παρέα. Αττικής. Ξανά σε εμάς. Αττικής. Λέω τι είναι μαλάκα, μέλη Αττικής, πουλάς μέλη. Περιφέρεια Αττικής, είσαι δημοτικό σύμβουλο, είσαι μήπως, τι γίνεται. Και κάνει αυτό το πράγμα. Αττικής, 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 Αττικής. Okay. Κάποια στιγμή εμείς δεν του δίνουμε πολύ σημασία, οπότε φεύγει και πάει στη διπλανή παρέα και αράζει. Ωραία. Και στο φουλ χαλαρό του βραδιού, ρε παιδί μου, είμαστε μια ήπια νύχτα. Ναι, αυτή είναι μια ήπια νύχτα στο Χαλάνδρι, Αττικής, Αττικής. Αρχίζει η διπλανή παρέα να τραμπουκίζει αυτόν τον μαν, τον τρελό, ρε παιδί μου. Και μου φαίνεται φουλ περίεργο εμένα, γιατί τους ξέρω, ρε παιδί μου, δεν θα τραμπουκίζανε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Και με σφάση κάτσε να κάνω investigate. Οπότε πάω προς τα εκεί. George Karelias βγάζει τσιγαράκι χαλαρός, απολαμβάνει το θέαμα. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, ακούω να του λένε «Δώσ' μας την ταυτότητά σου». Και λέω «Κοίτα να δεις που οι πλατειακοί είναι ασφαλίτες, μάλακα τελικά». Πάω εκεί πέρα, γίνεται ένας κακός χαμός, ρε παιδί μου, τσακώνονται εκεί, του λένε την ταυτότητα, φωνάζουν κτλ. Ξαφνικά από το πουθενά σκάει ένα άκυρο ζευγάρι 40 τρεις ώρα το βράδυ. Και μανουριάζει με τους πλατειακούς, τι κάνετε κτλ. Και ακούω τον έναν πλατειακό να λέει για τον άστεγο, για τον τρελό, ότι είναι ασφαλίτης. Λέει ο άντρας από το αντρόγυνο, όχι εγώ είμαι ασφαλίτης. Πετάγει τον George Karelias, όχι εγώ είμαι ασφαλίτης. Όχι, του λέω, δεν κάνουμε αυτό το παιχνίδι τώρα, μπορείς να κάτσεις. Χαλάρωσε. Και μέσα σε όλο αυτό τον κακό χαμό, σκάνε 6 μηχανές Δίας. Και λέω, ωραία, θα μάθουμε ποιος είναι ο ασφαλίτης, επιτέλους. Οι Δίας φουλ καυλωμένοι, ρε φίλε, μας βάζουν σε κάτι σκαλιά και μας τραμπουκίζουν και εμάς, όλους. Όποιος ήταν στην πλατεία, τους είχαν βάλει σε κάτι σκαλιά και τους τραμπουκίζανε. Το ζευγάρι μαζί τους, να μας τραμπουκίζουν και αυτό, και το ζευγάρι, τρώμε εκεί την τραμπούκα. Εγώ σκέφτομαι μαλάκα, George Karelias, δεν ξαναράζω για τσιγάρο. Πας να γαμηθείς που μας έχεις μπλέξει. Και μέσα σε αυτό το κακό χαμό, ρε παιδί μου, ο τρελός περνάει μπροστά τους Διάδες, δεν του λέει κανείς τίποτα, και πάει στον πλατειακό και του λέει αστυνομική διεύθυνση. Αττικής. Αυτή είναι η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω την καρέκλα πίσω. Για όποιον δεν κατάλαβε, το κράτος δίνει λεφτά για να παρακολουθούνται πιτσιρικάδες που πίνουν μπύρες στις πλατείες. Το ηθικό δίδυμα της ιστορίας, ξέρετε ποιο είναι.